στη χείρα βοηθεία που έτεινε η Αθήνα προκειμένου να βοηθηθεί ο τουρκικό λαό στι δύσκολε ώρε μετά το φωνικό σεισμό με επίκεντρο του Ελαζίγ, η Άγκυρα απαντά με παράτυπη δέσμευση περιοχή νότια του Καστελόριζου για ναυτική άσκηση από τι 28 Ιανουαρίου μέχρι τι 3 Φεβρουαρίου. Χθε το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών με μια εντελώ υποκριτική ανακοίνωση Δήλωσε πω δεν αποκλείει κάθε μέσο ειρηνική διευθέτηση συμπεριλαμβανομένου του Διεθνού Δικαστηρίου, βάζοντα όμω όλη την ατζέντα των διεκδικήσεων τη Άγκυρα, όπω η αποστρατικοποίηση των νησιών. Θα θέλαμε να εξετάσουμε το ζήτημα τη παραβίαση του καθεστώτο αποστρατιωτικοποίηση των νησιών του Αιγαίου μαζί με τι άλλε διαφορέ στο Αιγαίο, με σκοπό την επίλυσή του μέσω του διαλόγου. Ο εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη Τουρκία, Μάλιστα Χαμία Αξόε, κούνησε το δάκτυλο στην Αθήνα. Η Ελλάδα κάνει μεγάλο λάθο αν ελπίζει πω θα έχει αποτελέσματα χρησιμοποιώντα τρίτε χώρε κάθε φορά που θα έχει στριμωχθεί. Το Σάββατο, ο Υπουργό Εξωτερικών, σε άρθρο του στην εφημερίδα Παραπολιτικά, επεσήμανε μεταξύ άλλων την ήρεμη αυτοπεποίθηση τη Ελλάδα απέναντι στι τουρκικέ παράνομε ενέργειε. Απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα που δεν παραβιάζει μόνο τα δικαιώματα τη Ελλάδα, αλλά υπονομεύει ευθέω την ίδια την ειρήνευση στη Λιβύη, όπω απερίφραστα έχει δηλώσει το διεθνώ αναγνωρισμένο Λιβικό Κοινοβούλιο, η Ελλάδα προχωρά με ήρεμη αυτοπεποίθηση, προασπίζοντα τα κυριαρχικά τη δικαιώματα. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η εκδήλωση ενός ακόμα μηνύματος ισχύως από Αθήνα και Παρίσι με κοινές ασκήσεις στο Αιγαίο και παρουσία πανίσχυρου ελικοπτεροφόρου που τη Δευτέρα θα βρίσκεται στον Πειραιά.